Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστήριου. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από εσάς. Ζητούμε συγγνώμη γιατί πράγματι σε κάποια σημεία η συζήτηση μας ξέφυγε. Μα και αυτό είναι αλήθεια. Ενώ η μία φωνή πάνω στην άλλη ένταση. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν αυτά στην οπτικά πάντα. Μην μου πείτε ότι δεν τα έχετε συνηθίσει. Ούτε μας αρέσουν, γιατί δεν ακούει ο κόσμος. Είναι μια ψηφία τέτοια στιγμή. Ναι, αλλά δεν είναι το συνηθισμένο μας εδώ και ελπίζουμε να α πούμε στη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα, φαντάζομαι, δεν θα έχουμε τέτοια. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Κώστα Πανταζή, γραμματέα του τομέα εργασία τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Προερχόμουν από το ΠΑΣΟΚ για να τα βάλουμε και σε μια σειρά τα πράγματα εδώ, διότι μην μπερδευτούμε. Καλησπέρα. Η κυρία Μελίνα Δασκαλάκη. Καλησπέρα. Καλησπερίζουμε. Είναι δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο της Αθήνας και αντιπρόεδρος της Δράσης. Προερχόμενη από τη Δράση. Προερχόμενη από τη Δράση, λοιπόν. Έτσι. Το κόμμα της Δράσης. Ο κ. Σταύρος Μαργαρίτης, που είναι επίσης Δημοκρατική Συμπαράταξη, αλλά είναι μέλος της Εκλογικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, έτσι, που έρχεται η Δημοκρατική Αριστερά. Και ο κύριος Γιάννης Μεϊμάρογλου, καλησπέρα κύριε Μεϊμάρογλου και σε εσάς. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πρόεδρος Επιτροπής Διαλόγου στο Ποτάμι. Άρα εδώ έχουμε μαζί μας τη λεγόμενη κεντροαριστερά. Κεντροαριστερά που ψάχνει να βρει τον τρίτο πόλο. Ναι. Η σημαία είναι αυτή. Όχι μόνο. Αν υποθέσουμε ότι και η Δράση είναι στην κεντροαριστερά. Αν υποθέσουμε ότι και η Δράση είναι. Μα έχετε μπερδέψει, ειλικρινά. Μα έχετε μπερδέψει. Δεν το υποθέσουμε. Είναι στην κεντροαριστερά. Δεν είναι. Το ποτάμι είναι. Δεν είναι στην κεντροαριστερά. Δεν είναι. Όλοι μαζί προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μεταρρυθμιστικό τρίτο πόλο. Δεν μπορώ να φανταστώ το φίλο που λαμβάνει και λαγκά και του αριστερά. Αλλά και άλλε ευρύτερε μεταρρυθμιστικέ δυνάμει. Άμα διαβάσετε την διακήρυξη τη Δράση, λέει ότι εκτείνεται από τι παρυφέ τη φιλελεύθερη δεξιά μέχρι την κεντροαριστερά. Αυτά τα λέει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για τη Νέα Δημοκρατία. Που έλεγε τι παρυφέ άκρα δεξιά μέχρι τι παρυφέ αριστερά. Άλλο αυτό. Άρα και αυτό μπορούσε να είναι και εδώ αριστερό. Εμεί είμαστε, α πούμε ότι είμαστε. Και ο κύριο Μάνο πρεσβεύει αυτά που λέτε. Μέχρι παρυφέ τη κεντροαριστερά. Ναι, φυσικά ο κύριο Μάνο. Αλλά η πολιτική του είναι πολύ από την άλλη πλευρά. Η οικονομική του πολιτική. Όχι, δεν είναι πολύ από την άλλη πλευρά. Ναι, γράφει διώξει αυτή την εκπομπή. Αντίθετα δε. Σα ομολογώ ότι και εγώ έχω μπερδευτεί. Ότι όλοι δηλαδή υιοθετούν τις απόψεις του ή σχεδόν όλοι στο κέντρο. Απλώς να ακούει κανείς. Σωστή είναι, σωστό να ακούει κανείς απόψεις. Το θέμα κάποιος επιλέγει όμως, αν τις εφαρμόσει όμως, αυτό είναι το κόστος. Με αυτά που ψηφίζει ο κύριος Τσίπρας κάνει το φρύτημα να δακρύζει από συγκίνηση. Το φρύτημα να δακρύζει από συγκίνηση. Κάποιος όμως έχει προηγηθεί, Κώστα. Κάποιος έχει προηγηθεί. Λοιπόν, δεν έχει προηγηθεί. Βάλτε σε μια τάξη, Μάκη, τώρα τα πράγματα. Λοιπόν, ο επικεφαλής. Σημασία έχει πάντα ότι η δράση ήταν συνιστόσα εκλογική με το ποτάμι. Βέβαια. Και ακόμα υπάρχει μια εκλογική συνεργασία. Συνεργαστήκαμε και συνεργαστήκαμε καλά. Έχουμε πολύ θετική πλευρά. Γι' αυτό και συμμετέχει στο διάλογο για την κεντροαριστερά που έχει συμμετέχει. Επομένως, Πανταζή, εσείς που είστε ο κύριος άξονας. Ο πιο μεγάλος πυλώνας, ας πούμε, αυτού του... Του εδιάμετρων, των δύο κόμματων, των δεξιάς και αριστερά. Πού βλέπετε, εμένα, και πού έχει φτάσει αυτή η συζήτηση, αυτή η κουβέντα, βλέπετε προοπτική, μια κατάληξη. Κύριε Ξανάκη, κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγεται και κυρίως για τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, που εγώ μπορώ να ανήκω στην νεότερη γενιά των στελεχών, είχα διατελέσει και γραμματέα στην Ελλάδα πολλά χρόνια, από τις καλές εποχές μέχρι τα μνημόνια. Ξέρετε, την διαδικασία και το εγχείρημα της συμπαράταξης και της κεντροαριστερά και την κουβέντα την επέβαλε η πραγματικότητα. Γιατί κατά εμάς το ΠΑΣΟΚ εξέφραζε κυρίαρχα το χώρο αυτό για πολλές δεκαετίες ως ο έτερος πόλος απέναντι στην κεντροδεξιά στη μεταπολιτιστική περίοδο. Σήμερα όμως και εμείς στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα μπροστά μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει 45% το 2009 και έφτασε να έχει κοντά στο 5% τον Γενάριο του 2015. Πάρα πολλά στελέχη μας και της ηγετικής ομάδας, πάρα πολλοί κόσμος αποχώρησε, γύρισε την πλάτη, στηρίζει άλλα κόμματα, κατά κύριο λόγο το ΣΥΡΙΖΑ, και επιβάλλει να ξαναδούμε όλο το εγχείρημα και όλη τη διαδικασία από την αρχή. Και όταν δέχεσαι μια τέτοιου είδους εκλογική κατάρρευση, προφανώς δεν χρειάζονται ούτε αλαζονίες, ούτε είμαστε ο μεγαλύτερος πυλώνας και όσοι θέλετε ελάτε και ούτω καθεξής. Πρέπει να δεις συγκεκριμένα και συγκροτημένα μία διαδικασία πώς θα συνενώσεις δυνάμεις που θα δώσουν όχι άθροισμα αλλά θα πολλαπλασιάσουν τη δύναμη του εγχειρήματος αυτού και θα δώσουν μία εκλογική διέξοδο στους πολίτες, στους συμπατριώτες μας οι οποίοι δεν εγκλωβίζονται στο ψευτοδίλημα κατ' εμάς, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη που πάει να στήσει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, το ψευτοδίλημα είναι... Ο ένας εκφράζει την αριστερά, ο άλλος εκφράζει τον φιλελευθερισμό, τη δημοκρατία και το καθεξής. Για μας λοιπόν η κεντροαριστερά, η Δημοκρατική Συμπαράταξη που εκφράστηκε με το πετυχημένο στην αρχή εκλογικό εγχείρημα του Σεπτέμβρη ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ Κινήσεις Πολιτών
Περάσει το οποίο... με το 6%. Εγώ, κοιτάξτε, να δείτε, κύριε Υπουργέ, να δούμε την πραγματικότητα. Ναι, ήταν είναι... η δημοκρατική συμπαράταξη, λέω, έκανε ένα πετυχημένο, καταρχήν, εκλογικό εγχείρημα. Και είμαι πάρα πολύ σαφής. Το Πασόκ και η Δημάρ κατόρθωσαν όταν ο Λεβέντης μαζί στις κινήσεις 4,5. Πολιτών και η Χρυσή Αυγή παίρνει 7%. Ναι. Όχι, από, όχι, η Χρυσή Αυγή είναι ακραία. Μην το βάζετε εδώ. Ο Λεβέντης πήρε περισσότερο ψήφους από το κέντρο. Καλώς ή κακώς. Πίσω είναι ο Λεβέντης, είναι πίσω από τη συμπαράταξη. Όχι, λέω περισσότερο, είναι στο κέντρο, όπου ο κόσμος που ψήφισε Λεβέντη. Ναι, είναι ο δεξιός, για να ψήφισε δεξιά. Κύριε Κουρέ, για να αναφερώσω. Για μας, εμείς δεν πανηγυρίζουμε για το αποτέλεσμα. Όχι, το θέμα είναι... Λέμε ότι κάνει μια πετυχημένη εκλογική καταγραφή. Και αν το δει κάποιος συνολικά, είμαστε ο μοναδικός χώρος, μαζί με τη Δημάρ ως Πασόκ, που είχαμε και παραπάνω ψήφους από όλο τον αριθμό, και λίγο παραπάνω ποσοστό. Κώστα, να υπενθυμίσω στο φίλο και εμένα ΣΥΡΙΖΑ να θριαμβεύει, έτσι. Να υπενθυμίσω στο φίλο μας το Μάκη ότι το καλοκαίρι το περσινό θεωρούσαν ότι το Πασόκ θα πάει Β' Εθνική και ότι η Δημάρ είναι τελειωμένη. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, γιατί πρέπει να πάμε και πίσω. Και μας θα λέγανε θα ενωθούν και τι θα κάνουν. Και πήρε 6,5%. Δεν παίζει και τσάπιος. Δεν παίζει και τσάπιος. Όχι, όχι. Δεν αναφέρομαι. Το δωρεάν μου, όταν έχει πάρει 40 και... Εντάξει. Λοιπόν, γιατί ειλικρινά, πεις έχω ζήσει τη δεκαετία του 60, έτσι. Έχω την καταλήξει στην σκέψη ότι η δημοκρατική παράταξη, όποτε υπάρχει ηγέτης, ενώνεται. Βασανιζόταν όλη τη δεκαετία του 60. Ναι. Με σκορποχώρη, με, με προσωπικότητες. Παπαπολίτη, Βενιζέλο, Τσιριμόκο. Μέχρι να ο Γεώργιος Παπανδρέου από Παπατζής που είναι 52, να γίνει ο Γιώργος Δημοκρατίας. Μόλις τελείωσε, εμφανίσει ο δέσποτα. Είχαμε 7 χρόνια συμφωνώ. Για να φτάσει από το 14-25-45. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και ποιος Ανδρέας Παπανδρέου και προσωπικότητα. Η ηγετική οικονομία, τα πρόσωπα με σημαντικό ρόλο. Ναι, πιστεύω ότι πάλι θα σέρνεται αυτή τη στιγμή. Μην την πατήσουμε. Τα πρόσωπα. Εγώ, δεν εγώ, πατήσουμε όπως εγώ έχω σημαία ότι ειλικρινά όποτε εμφανίζεται ο ηγέτης. Κύριε Κουρέ, όπως η αριστερά. Μην την πατήσουμε όμως όπως η ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Ξέρετε, η ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής ψάχνει εδώ και 30 χρόνια τον Μαραντόνα. Έτσι γίνεται. Μα έτσι θα γίνει. Η αξία όμως είναι ότι η Αργεντινή. Και τότε ήταν Αργεντινή. Έχει τεράστιους ποδοσφαιριστές. Έχει το Μέση. Σημασία έχει λοιπόν. Όχι, ότι Κώστα μου, τότε η Αργεντινή ήταν μια ομάδα να επαναφέρουν μια φωνή κάτω το πολιτικό. Να βλέπουμε στην πραγματικότητα. Την κεντροαριστερά. Και όλα στην πορεία βρίσκονται. Εγώ μακάρι ότι μακάρι να μπορέσει να υπάρξει το ενδιάμεσο. Αλλά εγώ μην υπάρχει όμως το στελεχειακό δυναμικό της δημοκρατικής συμπαράταξης σήμερα. Δεν που δίνει μάχες και έχει. Όχι, δεν υπάρχει καθόλου. Το θέμα είναι. Όχι τόσο το θέμα είναι. Να το πω λίγο χοντροκομμένα. Εδώ σας λένε ότι είστε χωρισμένοι στα δύο. Ότι υπάρχει ένα κομμάτι στο κόμμα το οποίο σπρώχνει προς το ΣΥΡΙΖΑ και ένα άλλο κομμάτι το οποίο εκφράζεται κυρίως τον κύριο Βενιζέλο. Αφήστε με τον Γιώργο Παπανδρέου. Και ο Γιώργος Παπανδρέου. Και ένα κομμάτι το οποίο σπρώχνει από την αντίθετη πλευρά και που δεν θέλει. Ο κ. Βενιζέλο ότι δεν θέλει αυτή η ιστορία. Αυτά δεν ισχύουν. Όχι, βεβαίως δεν ισχύουν. Πώς δεν είπα, είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, όσοι επέλεξαν τον χώρο μας, τον ΣΥΡΙΖΑ τον επέλεξαν. Μάλιστα. Μην γελιόμαστε. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι πήγαν, πήγαν. Λέει, υπάρχει μια δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, έχουμε διευκρινίσει και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι με τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας έχουμε βασικές πολιτικές διαφορές. Ναι. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν εδώ. Ενώ με τον χώρο της ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ κοιτάξτε να δείτε. Ενώ το Τσίπρας που είναι αριστερά. Διαπιστώσεις κάνουμε. Άρα λοιπόν το μέτωπο μας είναι ξεκάθαρο και διπλό. Και με τον κύριο Τσίπρα και με τον Λαϊκισμό. Μόνοι σας δηλαδή. Και με τις νεοφιλελεύθερες φαντασίες του κύριου Μητσοτάκη. Εσείς τώρα να πάμε στη Δασκαλάκη, να ρωτήσουμε το, εγώ θα ρωτήσω το ανάποδο. Τι νόημα ύπαρξης έχει η δράση σήμερα όταν στη Νέα Δημοκρατία αρχηγός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εμφορείται από κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που είναι αρκετά κοντά σε απόψεις που κατά καιρούς έχουν εκφράσει τελέχη της δράσης και το περιβάλλον γύρω-γύρω του με κάποιες εξαιρέσεις ακραίες, θα έλεγα εγώ. Πάνω κάτω τις ίδιες απόψεις έχει για την οικονομία γενικότερα, για τα κοινωνικά θέματα, για τα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων, για το κοινωνικό κράτος και την έκταση που αυτό πρέπει να έχει. Δεν έχετε πολύ μεγάλες διαφορές. Τι νόημα ύπαρξη έχει δράσει σήμερα. Και δεν μπορεί, ας πούμε, με μια προσπάθεια να ενταχθεί, να συνεργαστεί, να βρεθεί δίπλα στη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία, όπως και το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, mm-hmm. ήταν ένα κόμμα αναγκαστικά πολυσυλλεκτικό. Είναι μεγάλο κόμμα, γι' αυτό. Μεγάλο. Σε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, σε ένα κόμμα που φτάνει να έχει 40 και πλέον 45%, ναι, ναι. Χωρούσε πολλοί κόσμο. Είναι ακριβώς. Φυσικό ακριβώς να φιλοξενούνται απόψεις, ασχέτως αν είναι κρατούσες ή όχι, πάντως να φιλοξενούνται και με κάποιο τρόπο, αν θέλετε, και να πρέπει να ισορροπούν. Mm-hmm. Έτσι.
που εκτείνονται σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Το λέγαμε πριν. Η Νέα Δημοκρατία έχει λοιπόν και σήμερα, προφανώς, παρόλη τη μείωσή της, έχει απόψεις. Γιατί είναι ένα μεγάλο κόμμα ακόμα. Ναι. Η δράση από την ίδρυσή της είχε μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα που τότε ακουγόταν λίγο, ας πούμε, σαν τις προβλέψεις της Κασάνδρας. Σήμερα δυστυχώς είναι, νομίζω, δικαιωμένη και οι απόψεις της είναι επίκαιρες. Όπως λέει συχνά και ο Στέφανος Ομάνος, έχει αιμοδοτήσει με αυτές τις απόψεις όλο το κέντρο, κατά τη γνώμη μου, και γόνιμα σε πολλές περιπτώσεις. Και λέει πάντα τα ίδια πράγματα από την αρχή. Πού σας χωρίζει, δηλαδή, με την Δημοκρατία σήμερα, κεντρικά. Λέει δηλαδή ότι χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό, μικρότερο, αποτελεσματικότερο, μικρότερο κράτος, οπωσδήποτε κράτος σε σχέση με το μέγεθος της ιδιωτικής οικονομίας. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε απολύσεις στο δημόσιο. Άρα χρειάζεται μείωση των δομών του δημοσίου, αξιολόγηση και των δομών του δημοσίου. Του αριθμού των υπαλλήλων. Ξέρετε, αυτό θα ακολουθήσει την αξιολόγηση των δομών του δημοσίου. Θα γίνει όμως και αυτό. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, ούτε καλό. Λέω, ούτε λέω ότι είναι καλό. Καλό δεν είναι. Σε μία περίοδο ύφεση, σε μία περίοδο όπου το κράτος αδυνατεί να παράσχει ικανοποιητικά τις πιο βασικές του δομές, αλλά έχει τελείως πολυτελώς άλλες που δεν λειτουργούν, θα πρέπει να γίνει και αυτό ενδεχομένως. Αφενός αυτό. Αφετέρου, θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα τα οποία να μην είναι ηφαισιακά στο βαθμό που είναι, να μην οριζόνται οι φόροι στο βαθμό που είναι, να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες φορολογικές επιβαρύνσεις, γιατί είδαμε που η δηλαδή η ατολμία του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε πριν βουλευτής εδώ και εμείς είχαμε να επιλέξουμε ανάπτυξη, στο να κόψουμε μισθούς. Στο δημόσιο εννοεί, δεν είναι το ιδιωτικό τομέα, γιατί ακούμε μισθούς και νομίζουμε ότι αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, όταν λέμε μισθούς, εννοούμε δημόσιο. Μισθούς και συντάξεις, και αντί να κόψουμε μισθούς και συντάξεις, επιλέξαμε την έμεση φορολογία, η οποία ναι, μεν είναι άδικη, διότι είναι για τους πάντες η ίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρήσαμε ότι είναι λιγότερο άδικη για τον πολύ κόσμο. Εσείς διαφωνείτε με αυτό? Διαφωνώ. Θα κόβατε συντάξεις? Θα σας πω. Θα κόβαμε εκείνες τις συντάξεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι σκανδαλωδώς μεγάλες. Πάρα πολλές. Πώς πολλές? Πάρα πολλές. Μην αρχίσουμε τώρα την περιπτωσιολογία. Τα λέει και ο Λεβέντης αυτά. Τις έχουμε βγάλει εδώ μπροστά. Τις έχουμε βγάλει. Μόνο το Ταμείο της ΔΕΗ, μην τα πούμε τα ίδια, ξέρετε, τα λέμε κάθε φορά. Μόνο το Ταμείο της ΔΕΗ που παίρνει 500 εκατομμύρια. Να είχατε μια κατάσταση, να πείτε συγκεκριμένη. 500 εκατομμύρια που θα μαζευτούν από το 1% ΦΠΑ, θα μαζεύατε από τις συντάξεις, τις 5-6-7.000 που είναι ψηλές. Κάθε φορά που γίνεται περιπτωσιολογική ανάλυση, λέμε, μα αυτό το μέτρο δε, αυτό θα έφερνε 600. Μα αυτό το μέτρο δε, αυτό θα έφερνε 600. Όχι, δεν θέλει κάποια συγκεκριμένα. Ναι, θα σας πω, όλα αυτά το κόστος, όλα το πολιτικό, δείχνουν μια κατεύθυνση πολιτική. Αυτή τη στιγμή και για σειρά όλοι ακούμε ετών, το δημόσιο. Αλλά δεν είναι. Και εδώ έχουν μείνει τα νοσοκομεία χωρίς γιατρούς. Ακριβώς. Τα σχολεία χωρίς καθηγητές. Τα πανεπιστήμια φωνάζουν. Επομένως, η αστυνομία λέει δεν προλαβαίνει, δεν φτάνει. Γι' αυτό σας μίλησα, συγκεκριμένα, εκεί. Σαν αδιοργάνωση των δομών του δημοσίου. Διότι δεν είναι, ξέρετε, εγώ επειδή ανακατεύομαι και με την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι πάντα το προσωπικό ανεπαρκή αριθμητικά. Είναι αυτό το προσωπικό που έχεις, πώς το αξιοποιείς. Και αυτή τη στιγμή το κράτος... Από τον επικεφαλής. Αυτή τη στιγμή από τον δήμαρχο, από τον... Διευθυντή του νοσοκομείου. Οι δίδομες δεν είναι έτσι. Διαβάστε οποιαδήποτε αξιολόγηση θέλετε. Σε ένα κράτος που δεν έχει στοιχειώδη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ας πούμε, που δεν έχει καταφέρει ακόμα να διασυνδέσει τα αρχεία του, όσους υπαλλήλους και να βάλεις, η δουλειά που θέλει να γίνει, να παραχθεί, δεν θα παραχθεί. Να τελειώσω μόνο ένα πράγμα. Σε αυτή την πολιτική σκηνή, λοιπόν, εμείς θεωρούμε και γι' αυτό και διατηρήσαμε, ας πούμε, την κομματική μας αυτονομία και στη συνεργασία μας, την πολύ καλή και σε πολύ μεγάλο βαθμό αλληλοεπικαλυπτόμενη στις θέσεις μας με το ποτάμι, τη διατηρήσαμε ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια ανεξάρτητη φωνή που να τραβάει και να μιλάει συνέχεια για αυτή την κατεύθυνση και να τραβάει προς τα εκεί. Ανεξάρτητη του πόλου αυτού, έτσι ή όχι? Μέσα στο κέντρο που αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε. Ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις που αισθάνομαι ότι. Και Μαργαρίτη, το στίγμα αυτού του πόλου, αυτής της προσπάθειας που γίνεται, ποιο είναι? Δηλαδή, συγκεκριμένα στην πολιτική που εφαρμόζει σήμερα στα μνημόνια και με τα μέτρα που ουσιαστικά απ' έξω διατάζουν, ποια θα είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα? Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω μια καλή κουβέντα. Πρέπει να παραδεχτώ και το κανάλι και την εκπομπή σας που δείχνει αυτό το δημοσιογραφικό και πολιτικό πλουραλισμό, κάνοντας μια ειδική εκπομπή
Ευχαριστούμε αυτό το θέμα. Το λέω ο στόχος μας και το πάθος μας. Εγώ θέλω να σα δώσω συγχαρητήρια και δημόσια και στο κανάλι και στην εκπομπή σας, γιατί εκτός του ότι αυτό εξασφαλίζει τον πολυκομματισμό, τον πλουραλισμό, εντοπίζει το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον σε κάθε θέμα, είναι και μια χρήσιμη διαδικασία για να μην συζητάμε πάντα με το άσπρο μαύρο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και πριν ρίξαμε τον καυγά. Είπαμε τώρα δεν θα έχουμε καυγά. Ωραία. Τώρα, στην ουσία. Στην ουσία. Τώρα, στην ουσία. Προσέξτε, κύριε Κουρί. Είστε μόνο κουβάρια. Λοιπόν, η Ελιμάρ είναι ικανοποιημένη γιατί από το Σεπτέμβρη έγινε ένα μεγάλο βήμα με τη Δημοκρατική Συμπάραταξη. Κάναμε δηλαδή την πρώτη προσπάθεια να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό και τους εγωισμούς. Ακριβώς απαντώντας στο ερώτημά σας για το στίγμα, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός πόλος, ανταγωνιστικός προς τη συντηρητική παράταξη και τον νεοφιλελευθερισμό από τη μία πλευρά, τον αριστερό λαϊκισμό και τον κρατισμό από την άλλη. Είναι ζωτική ανάγκη. Το δίλημα Τσίπρας ή Μητσοτάκης, φιλελευθερισμός ή κρατισμός, είναι λάθος σήμα. Πολύ περισσότερο γιατί δείχνει ότι μερικά πράγματα δεν είναι και έτσι. Κατά συνέπεια, αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξει, κατά τη δική μας γνώμη, μια ισχυρή παράταξη σοσιαλδημοκρατίας. Και αυτό επιχειρήσα της ανανεωτικής αριστεράς και του πρωτευτικού κέντρου. Αυτό επιχειρήσαμε να το κάνουμε με τη συμπαράταξη. Τώρα, την ίδια ώρα ξεκίνησε, και μάλιστα ακούω και ο φίλος μου με Μάρο, που είμαστε σε αυτή την ομάδα που συνεδριάζει και πριν λίγο, φτιάχτηκε η Επιτροπή Διαλόγου για τις Προοδευτικές Μεταρρυθμίσεις. Που η Δημοκρατική Συμπαράταξη, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, η Δημάρη Κοινής Πολιτών, το Ποτάμι, η Δράση και άλλες μικρότερες συλλογικότητες από το χώρο της κεντροαριστεράς. Η Κοινής Πολιτών, ποιος είναι η Επιτροπή? Η Κοινής Πολιτών είναι ο Γιάννης Οτούντας, ο Νίκος Διακουλάκης και άλλα στελέχη. Λοιπόν, αυτή η Επιτροπή είναι κάτι ευρύτερο, ενδιαφέρεται και για την κεντροαριστερά και για το κέντρο. Εγώ δεν αυτό προσδιορίζομαι, για παράδειγμα, κεντρός. Θεωρώ τον εαυτό μου κέντρο αριστερό, σοσιαλιστή. Αλλά αυτή η προσπάθεια διερευνά τις δυνατότητες προγραμματικών συμπτώσεων. Πρέπει να σας πω ότι και στη σημερινή συνεδρίαση, που ολοκληρώθηκε πριν λίγο και από εκεί ήρθαμε και εγώ και ο Μημάρογλου, διαπιστώσαμε ότι τα πράγματα είναι καλά. Σας δίνω μάλιστα και τα στοιχεία ότι 6 του μηνός θα γίνει μεγάλη εκδήλωση στον Τεχνόπολη, στον Γκάζι, το απόγευμα, με θέμα το πολιτικό σύστημα, το Σύνταγμα και ομιλητές των Διαμαντούρο, τον Σωτηρέλη και τον Κοντιάδη. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και η αρχηγή όλων των κομμάτων και των κινήσεων που συγκροτούν αυτό το χώρο. Προωθείται ένας διάλογος με χρονικό όριο το τέλος του Ιουνίου για να δούμε αν υπάρχει προγραμματική συμφωνία. Πάνω, και έχουν και φτιαχτεί workshop, δηλαδή θεματικές ομάδες για την παιδεία, για το περιβάλλον, για την οικονομία που δουλεύει. Το βασικό ερώτημα αυτό τώρα. Το βασικό ερώτημα. Η μνημόνια, η πολιτική. Το βασικό ερώτημα. Θα σας απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Κοιτάξτε, κατά τη δική μου γνώμη, και νομίζω ότι δεν είναι μόνο γνώμη της Δημάρχης, είναι και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, γιατί τα συζητάμε και με το Πασόκ έχουμε μια μεγάλη σύγκληση. Άλλωστε, πραγματοποιήσαμε και πριν λίγο καιρό μια συνδιάσκεψη προγραμματική που πήγε πάρα πολύ καλά. Λέμε το εξής, ότι πρέπει να βρούμε έναν καλό συνδυασμό του κοινωνικού κράτους και της αγοράς. Δηλαδή το δίλημα ή κράτος ή αγορά είναι ένα λάθος. Αυτό είναι η σημαία σας όμως, να τη μάθουμε. Ορίστε. Να τη μάθει ο κόσμος ώστε να μπορέσει να προβληματιστεί. Και γι' αυτό κύριε Κουρί, εμείς λέμε ότι προφανώς πρέπει να προστατεύσουμε το κοινωνικό κράτος. Προφανώς πρέπει να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα, ο οποίος δεν μπορεί να συρρυκνωθεί όπως θέλουν οι νεοφιλελεύθεροι υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Και απ' την άλλη όμως δεν μπορούμε να πάμε και σε μια λογική που υποτιμά την αγορά, που υποτιμά την επιχειρηματικότητα, που υποτιμά, ας το πούμε, την κίνηση της πραγματικής οικονομίας. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα για να ολοκληρώσω. Ναι, ποιο είναι όμως το παράδοξο σε αυτήν την ιστορία? Ότι ενώ και στην ιστορική της διαδρομή η σοσιαλδημοκρατία έχει κάποια σύνορα, εδώ ζούμε το πρωτοφανές, μια κυβέρνηση της αριστεράς, και ξέρετε πολύ καλά το ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρω, να έχει μετακινηθεί. Όχι στη σοσιαλδημοκρατία, μας έχει ξεπεράσει, κύριε Κουρί. Αυτό, ο φίλος μου Χατσοκράτης έγραψε κάτι πολύ σωστό. Δεν θα φανταζόταν ούτε στα μεγαλύτερα του όνειρα ένας νεοφιλελεύθερος ότι θα μπει στην ατζέντα της συζήτησης το νερό, το οποίο εν πάση περιπτώσει πήγε πίσω, και να βάλει 99 χρόνια. Αυτά που λέγαμε πριν. Λοιπόν, άρα τι θέλω πριν να πω, και με αυτό κλείνω. Εγώ δεν συμφωνώ, κύριε Κουρί, με τη συζήτηση που κάνουμε στην Ελλάδα. Κατάλαβα τον υπαινιγμό σας και γι' αυτό επιτρέψτε μου με το θάρρος και τη φιλία μου να το πω. Δεν παίζουν ρόλο και δεν πρέπει να παίζουν ρόλο τα πρόσωπα. Παραδείγματος χάρη. Να σας πω, υπάρχει ένα μεγάλο κόμμα στην Αγγλία. Ένα λεπτό. Θα υπήρχε Πασόκ. Δεν το συζητώ. Γιατί, αλλά όμως πρέπει στην Ελλάδα. Ή Καραμαλής Κωνσταντίνος. Εντάξει, αλλά αυτά τώρα, που βαλάνε. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει 10%. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Κύριε Ξενάκη, είναι έτσι. Αλλά εγώ επειδή είμαι βαθιά ευρωπαϊστής, λοιπόν να το πω απλά, γουστάρω πάρα πολύ που υπάρχει στην Αγγλία ένα μεγάλο εργατικό κόμμα που δεν ξέρουμε καλά-καλά τα ονόματα των ηγετών του. Υπάρχει στη Γερμανία ένα μεγάλο S5.
Το οποίο δεν ξέρουμε καλά ποιοι περάσανε. Άλλες νοοτροπίες. Εγώ λοιπόν πού θέλω να καταλήξω και εδώ είναι ο επιλογός μου. Εδώ είναι ο επιλογός μου. Για μένα η προτεραιότητα λοιπόν. Έχουμε ξεχάσει πώς λέγεται ο αρχηγός, γιατί έχει βαρεθεί να κάνει εκλογές. Γι' αυτό. Το S5. Γιατί το λέτε αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο κόμμα και κυβέρνησε. Έχει βαρεθεί να κάνει εκλογές. Μην ξεχνάτε, κύριε Ξενάκη, ότι πρώτο συγκυβερνάει και ότι το S5. Εγώ δεν είπα ότι συγκυβερνάει. Κύριε Ξενάκη, το S5 έχει. Το S5 είναι η καρδιά του μεγαλύτερου κοινωνικού κράτους. Είχε ηγέτες όμως, έτσι, Βίλι Μπραντ, είχε Βίλι Μπραντ, είχε ηγέτες. Μα αυτό λέω. Πού θέλω να καταλήξω. Πού θέλω να καταλήξω. Και προφανώς αυτό σηκώνει κουβέντα. Για μένα παραμένει στοιχείο νεωτερικότητας, εξυγχρονισμού και προόδου και στην ελληνική κοινωνία, όταν βάλουμε τη συζήτηση όχι στα πρόσωπα, αλλά στα προγράμματα και τις ιδεολογικές καθεστήσεις. Πέστε με παλιωμοδίτη, αυτή είναι η άποψή μου. Η παλιωμοδίτη είναι το προσώπων. Λοιπόν, μια είδηση να πω και πάνω. Α, η παλιωμοδίτη είναι το προσώπων. Προσώπων, ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο. Ερντογάν. Σε αυτή την έκταση όλοι οι προηγούμενοι δεν ήταν. Με αυτό το πολιτικό σύστημα όμως φτάσαμε στα βράχια. Υπάρχει μια είδηση, πάμε στο Γιώργο Μάρκο αμέσως, επειδή είναι σε εξέλιξη το Eurogroup και από ό,τι καταλαβαίνω θα πάει μέχρι αργά. Υπάρχει μια είδηση που κυκλοφορεί, η οποία μπορεί να μην ισχύει βεβαίως. Τη διαβάζω από το NGR, έτσι, από τις Βρυξέλλες. Ότι υπάρχει μια πρόταση να σπάσει η δόση σε δύο δόσεις. Η μία άλλο τον μαθήλιο. Ιούνιο 7,5 δις ευρώ και η άλλη το Σεπτέμβριο 2,8 δις ευρώ. Ναι, αυτό, τώρα είναι η πρώτη πληροφόρηση. Αυτή μπορεί και να μην ισχύει. Είναι τώρα, πριν από λίγο μεταδίδεται αυτό. Οι συζητήσεις επικεντρώνουν πια στο θέμα του χρέους, όπου σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι διαφορές ΔΝΤ και Γερμανίας παραμένουν αγεφύρωτες, ενώ νέες πιέσεις ασκούνται στην Ελλάδα. Λοιπόν, ναι, τώρα πιέσεις μου στέλνει γιατί... μήνυμα. Τι? Για ποιο λόγο πιέζει. Διαβάζω το ρεπορτάζ εδώ, δεν κάνω ακόμα ρεπορτάζ, δεν είμαι εκεί. Τώρα μου λέει και. Επειδή έστειλα μήνυμα στην Ελλάδα Καντώνη, επειδή παρακολουθώ το ρεπορτάζ εξ αποστάσεως βεβαίως και μας λέει ότι μάλλον θα έρθει 7,5 τώρα και 2,8 μετά. Δεν θα είναι δηλαδή άμεσα τα χρήματα αυτά. Η κυβέρνηση βέβαια λέει ότι ήταν γνωστό αυτό. Εγώ δεν το ήξερα. Όχι, το ακούω σήμερα. Ότι είναι γνωστό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στην ενεργειακή και τα σπάθα υπάρχει αξιολόγηση από τον Σεπτέμβριο για να πάρουμε. Ναι, και υπάρχουν λόγοι. Μέχρι τον Νοέμβριο κάτι. Είχατε μία. Ο κ. Σαντουράκη με την κυρία Γεννηματά είχε πριν δύο εβδομάδες μία άγρια αντιπαράθεση με την πρόσκληση. Αυτό που καταστάθηκε. Ακριβώ δεν την εισέπραξα σαν άγρια. Όχι, έχω και το κείμενο του τηλεφωνήματο. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμω τώρα έχουν αποκατασταθεί. Τώρα εκείνο που έχει σημασία. Είπε και ο Θόδωρος ότι είμαστε σε ένα δρόμο που προσπαθούμε να χαράξουμε μια κοινή πολιτική, να βρούμε μια κοινή πολιτική βάση. Μια κοινή πολιτική μεταρρυθμιστική βάση για τη δουλειά που κάνουμε και πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολιτική. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ρίχνουμε το κύριο βάρος, όλα τα πράγματα έχουν τη σημασία τους, αλλά εμείς πρέπει να ρίχνουμε το κύριο βάρος στην πολιτική και όχι στην παραπολιτική. Δηλαδή να φεύγουμε από το ποιες μεταρρυθμίσεις έχει ανάγκη ο τόπος για να πάει μπροστά, για να αλλάξει την πορεία του και να αρχίσουμε να συζητάμε, λέω και πάλι όλα έχουν τη σημασία τους, δεν υποτιμώ τίποτα, αλλά αν έγιναν τηλέφωνα, δεν έγινε τίποτα ένας, τίποτα άλλος, εάν προχωρήσουμε πολιτικά σωστά πιστεύω ότι όλα τα άλλα προβλήματα θα ξεπεραστούν. Γιατί η χώρα έχει ανάγκη έναν τρίτο μεταρρυθμιστικό πολιτικό πόλο, ένα πόλο που θα διαχωριστεί από τους άλλους δύο πόλους, δεν τους εξισώνουμε, δεν εξομοιώνουμε κανέναν. Θεωρούμε ότι είναι θετικό ότι ο κ. Μητσοτάκης, για παράδειγμα, είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ένας πολιτικός αρχηγός δεν αλλάζει ένα κόμμα. Το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό. Ο κ. Σιμίτης, ας πούμε, είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν άλλαξε το ΠΑΣΟΚ. Δεν το άλλαξε το ΠΑΣΟΚ ο κ. Σιμίτης και διαγράφει κιόλας από το ΠΑΣΟΚ, από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Όταν... Μετά. Όπως επίσης. Δεν διαγράφει ποτέ, κύριε. Από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Δεν κατέβηκε το ψήφισμα στο 9. Ναι, Ας μείνουμε. Κύριο Σιμίτης, νομίζω, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια μεταρρυθμιστική. Το άλλαξε πολύ το ΠΑΣΟΚ. Έμεινε 8 χρόνια πρωθυπουργός της χώρας, νομίζω ο καλύτερος που υπήρξε τα τελευταία χρόνια στην νεότερη ιστορία της χώρας. Νομίζω, εκεί όμως υπήρξαν πολλά σκοτεινά σημεία. Εν πάση περιπτώσει, ας μπούμε τώρα σε αυτό το θέμα. Είναι θέμα του παρελθόντος και της ιστορίας. Απλώς θέλω να πω ότι μακάρι ο κύριος Μητσοτάκης να καταφέρει μερικές από αυτές τις διακηρύξεις του, αλλά είναι ένα συντηρητικό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένα συντηρητικό κόμμα και θα πρέπει να βρει και εκείνη τον δρόμο. Μακάρι να συνεισφέρει. Συμπίπτουν οι θέσεις του ποταμιού με το ΠΑΣΟ. Ακούστε. Συμπίπτουν οι θέσεις. Συμπίπτουν οι θέσεις μέσα σε κάθε κόμμα από αυτά που παίρνουν μέρος σε αυτό το διάλογο. Προφανώς υπάρχουν διαφορές απόψεων και ας μην σκεφτούμε ότι θα φτάσουμε σε μια ιδανική κατάσταση που θα έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις. Το θέμα είναι να συνθέσουμε τις απόψεις. Να υπάρξει ένας πόλος
Και να μην τρώγονται μέσα. Να συνθέσουμε τις απόψεις αυτές και να μπορέσουμε ακριβώς. Γιατί τα άλλα κόμματα έχουν τις ίδιες ακριβώς απόψεις. Δεν αναφέρομαι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε την πολιτική βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχτεί η δημιουργία, κατά τη δική μας τη γνώμη. Αυτό φυσικά μένει να το συζητήσουμε μετά από αυτό, ενός νέου πολιτικού φορέα του τρίτου κόμματος. Σε τι ποσοστό είστε αισιόδοξος? Ακούστε, αν με ρωτάγατε πριν ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια, θα ήμουν λιγότερο. Αυτή τη στιγμή βλέπω, παίζουν τα πρόσωπα ρόλο, ασφαλώς η ανάδυση προφανώς έτσι είναι, αλλά δεν παίζουν μόνο τα πρόσωπα ρόλο. Δηλαδή, αλλιώς πήγε το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλιώς με τον Γιώργο που λεγόταν Παπανδρέου, αλλιώς πήγε η Νέα Δημοκρατία με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και αλλιώς με τον Κώστα Καραμαλή. Βλέπετε, χάρη, άρα δεν παίζουν ρόλο μόνο οι ηγέτες, παίζουν όμως αποφασιστικό ρόλο και οι ηγέτες, ας μην γελιόμαστε. Βεβαίως φιλοδοξούμε και στην Ελλάδα να φτάσουμε στο επίπεδο που είπε ο Θοδωρής προηγουμένως των άλλων χωρών, που πραγματικά να μειώνεται ο ρόλος των προσώπων και να αυξάνεται ο ρόλος της πολιτικής. Είναι το DNA μας όμως του Έλληνα. Λοιπόν, μου επιτρέπετε. Και νομίζω και των Νότιων. Όχι, Ιταλία δεν είναι. Και Ιταλία δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα κοιτάξουμε το δικό μας DNA. Τώρα δεν υπάρχουν, έχει πέσει ο πύχης. Ούτε σπάνια. Θα κοιτάξουμε το δικό μας DNA να το βελτιώσουμε, γιατί έχουμε πάει στον πάτο και πρέπει να κοιτάξουμε να ανέβουμε. Και πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει το DNA μας, δεν θα καταφέρουμε να πάμε μπροστά. Όσα δάνεια και αν μας δώσουν, όσα λεφτά και αν μας δώσουν. Και όσου συντάξει και αν σα συγχαίρω ότι πιστεύετε κάτι, το παλεύετε παρόλο που είναι δύσκολο. Σε αυτό έχετε δίκιο, είναι δύσκολο. Και μακάρι και εγώ πιστεύω μόνιμα ότι ο καθένας μας πρέπει να παλεύει. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα του τελευταίου. Για να μην διακόψουμε μετά κανένα στην κουβέντα μας. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, σε 2 λεπτά επιστρέφουμε και με τα δικά σας μηνύματα.